Γεια σας! Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσω για πρώτη φορά αυτό εδώ το μηχανηματάκι. Είναι για καθαρισμό προσώπου και μοιάζει πολύ με αυτό το Clarasonic που είναι πολύ γνωστό. Τα γκρέμισα, κλασικά. Σας το είχα δείξει στο βίντεο με τα πινέλα γοντόπουτσα και σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να το δοκιμάσω σε βίντεο. Και μου είχατε αφήσει πολλά σχόλια που μου λέγατε ναι, να το δοκιμάσω. Οπότε, ποια είμαι εγώ για να σας πω όχι. Έχει διάφορες λαβές εδώ πέρα. Έχει κάποια σας σπουγγαράκια. Έχει αυτό εδώ πέρα το οποίο πρέπει να είναι για τα πόδια και τις φτέρνες για την ακρίβεια. Εγώ θα δοκιμάσω το κλασικό αυτό εδώ το βουρτσάκι. Και δεν έχει μπαταρίες. Μισό λεπτό. Σκατά. Φαντάζεστε να λειτουργεί. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, παίζει να μην λειτουργεί, να είναι χαλασμένο. Οπότε πάει όλο το βίντεο. Τώρα σίγουρα δεν θα λειτουργεί μετά αυτή την τόση. Μεταφερόμαστε στο μπάνιο και πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στο μπάνιο. Ακούτε μια ηχό, αλλά δεν μας πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Τελικά βρήκα μπαταρίες, οπότε τυχεροί είμαστε. Θα το τραβήξουμε σήμερα το βίντεο. Σκέφτηκα τη μισή πλευρά του προσώπου να την καθαρίσω απλά με το καθαριστικό και με το χέρι μου, όπως κάνω καθημερινά. Και στην άλλη μισή να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα. Και να δούμε ποια πλευρά καθαρίστηκε καλύτερα. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, αν κάποια πλευρά καθαρίστηκε καλύτερα. Τα μάτια δεν θα τα κάνω, θα τα καθαρίσω μετά. Καθαρίζονται πολύ το πρόσωπο. Λοιπόν, θα... Ναι, δεν έπρεπε να το προσωπώ. Και τώρα την ξεπληθώ. Χρησιμοποιώ αυτό. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είναι αδιάβροχο, οπότε δεν θα το βάλω ολόκληρο κάτω από το νερό. Έχει και low και high. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα το low. Θεέ μου, τι περίεργη αίσθηση. Αχ, το νιώθω λίγο σκληρό για το πρόσωπο, ε. Α, γιατί το πίεζα πολύ. Τώρα εντάξει είναι. Λίγο πιο ελαφρύ είναι έτσι. Έτσι ξεκάθαρα καθαρίζει. Μπορώ να δω ήδη ότι το βουρτσάκι έχει χλωρωθεί. Και τώρα ξεπλένουμε. Έφαγα και λίγο σαπούνι. Τώρα πάμε να συγκρίνουμε ποια πλευρά καθαρίστηκε καλύτερα. Παίρνω ένα μαρομάντιλο. Πρώτα από αυτή την πλευρά. Και παίρνω και ένα άλλο. Για την άλλη. Ναι, έχει διαφορά. Αυτή η πλευρά καθαρίστηκε τελείως, μη σας πω. Έχει απειροελάχιστο που ούτε φαίνεται στο μωρομάντιλο. Αν μπορείτε να δείτε σε αυτή την πλευρά, υπάρχει χρώμα. Οπότε δεν καθαρίστηκε τόσο καλά. Άρα, είναι αποτελεσματικό. Κάνει δουλειά. Βέβαια, το συγκεκριμένο κάνει κυκλικές κινήσεις. Ενώ το Clarasonic κάνει κάποιες κινήσεις έτσι, κάπως μπρος-πίσω. Που ουσιαστικά όταν κοιτάς τις τρίχες δεν φαίνεται καν ότι κινείται. Οπότε είναι σίγουρα πιο απαλό για το δέρμα. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό να το χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση. Αλλά μια φορά στο τόσο έτσι, αν θέλω να κάνω πιο βαθύ καθαρισμό, πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!